Προστάτη όταν ξυπνάει. Ειρήνη. Τότε που το σταμάτημα του αυτοκίνητου στον δρόμο δεν είναι φόβος. Τότε που το χτύπημα στην πόρτα σημαίνει θύρος. Και το άνοιγμα του παραθύρου κάθε ώρα σημαίνει ουρανός. Τίποτα άλλο δεν είναι ειρήνη. Και τα λέτρια που χαράζουν βαθιές σαν βλακές σε όλη τη γη, ένα όνομα μου να χαγράφω. Ειρήνη. Μα στην αντίπερα όχθη, ο πόλεμος, η φρίκη, ο θάνατος και η καταστροφή. Ο ήλιος που κρύβεται πίσω από τα πολυβόλα, τα στάχια που κοίτονται κάτω από τα τάνες, τα λουλούδια που ματώνουν πάνω στα σύρμα του πλέγματα. Η ζωή, ο θάνατος, μα να μεσίσουν, η τέχνη. Η τέχνη που μένει πάντα ελεύθερη. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στα εγγένεια της τέταρτης έκθεσης έργων σύγχρονης παιδικής τέχνης που πραγματοποιείται σήμερα στο σχολείο μας με τίτλο Make Art Not War. Η έκθεση, η οποία αποτελεί παράδοση για το σχολείο μας, είναι αφιερωμένη στον έγκλησο ειδικό άμυνα Στάσιο Μισόπουλο, ο οποίος ήταν ο γονέας, αρρωγός και υποστηρικτής του έργου του σχολείου μας. Ο τίτλος της έκθεσης μας παραπέμπει στον αιώνιο κόπτο της ανθρωπότητας για ειρήνη, δημιουργία και πολιτισμό. Τα παιδιά με την καθοδήγηση του δασκάλου του στην τέχνη του Γιώργου Κωνσταντίδη ασχολήθηκαν με το όραμα της ειρήνης. Τα εξεργάστηκαν συστηματικά το θέμα και μετέτρεψαν τα αντικείμενα πολέμου σε σύμβουλα ειρήνης. Όπως θα δείτε σε λίγο, τα έργα τους ξεχωρίζουν για την πρωτοτυπία και τα μηνύματα που μας στέλνουν. Ευχαριστώ από καρδιάς και συγχαίρω τον κύριο Γιώργο Κωνσταντίδη για τη φιλοτιμία, το μεράκι, την οικονομική εργατικότητα, την πρωτοτυπία στη διδασκαλία του και τη δημιουργική του σκέψη. Η προσπάθεια του αυτή μαζί με τα παιδιά είναι κατάθεση ψυχής. Εδώ είναι ευκαιρία σε όλους τους μαθητές να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους, να αναδείξουν το ταλέντο τους, να συνεργαστούν και να νιώσουν τη χαρά της δημιουργικότητας. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που αποδέχτηκα να εγκαινιάσω την τέταρτη ομαδική έκθεση έργων σύγχρονης τέχνης των μαθητών της έκτης τάξης του σχολείου σας, που φέτος είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Τάσου Μητσόπουλου, τέος Υπουργού Άμυνας, ο οποίος λάμπρινε με την παρουσία του τα πολιτικά δρόμενα του τόπου μας και χάθηκε τόσο αναπάντεχα και άδικα δυστυχώς. Η έκθεση με τον τίτλο «Make Art Not War» αποτελεί μια εικαστική προσέγγιση των κληρινικών αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών καλλιτεχνών της έκτης τάξης του σχολείου σας. Υλοποιείται στο πλαίσιο της εφαρμογής των νέων αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα των εικαστικών τεχνών και εντάσσεται μέσα στις δραστηριότητες για τον υποέφαση στόχο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σχετικά με τα διαχρονικά διδάγματα από τους αγώνες των Κυπρίων για ελευθερία. Ο παιδαγωγικός δικαστικός στόχος της ενότητας ήταν η δημιουργία έργων τριών διαστάσεων, κατασκευές, εγκαταστάσεις, μέσα από τη διερεύνηση υλικών, μέσων και ιδεών. Η δικαστική παρέμβαση αποσκοπούσε παράλληλα στην εμπλοκή των μαθητών σε μια διαδικασία δόμησης, τροποποίησης και μετασχηματισμού αντικειμένων με σκοπό τη δημιουργία αυθεντικών και πρωτότυπων έργων σύγχρονης τέχνης. Η γενική ιδέα της εργασίας ήταν η εικαστική παρέμβαση στα στρατιωτικά και πολεμικά αντικείμενα ώστε να μετατραπούν σε διαχρονικά σύμβολα ειρήνης. Μια συγχαρητήρια να χαίρεστε τους σκόπους σας και όλη αυτή την ομαδική προσπάθεια που έχετε κάνει. Είχα πει προηγουμένως, το επαναλαμβάνω και τώρα. Το ΕΠΗ ανήκει σε εσάς. Σίγουρα και στους δασκάλους σας και στη διευθύντριά σας και σε όλους όσους συνεργάζονται μαζί σας, τους γονείς σας. Αλλά πρώτιστα σε εσάς. Γιατί με την καθοδήγηση των δασκάλων σας, συγκεκριμένα στην περίπτωση τούτη του Γιώργου, του Σαββίδη, έχετε δημιουργήσει όλα αυτά τα ωραία που είμαστε έτοιμοι τώρα να χαρούμε και το πιο σημαντικό είναι ότι το σχολείο σας το έχει προχωρήσει και το έχει κάνει θεσμό πλέον καθεχρονικό και το πιο σημαντικό απ' όλα ίσως είναι ότι μπορέσετε μέσα από την ομαδικότητα, μέσα από τη συνεργασία και τη συνέργεια σας να δημιουργήσετε και μακάρι να μπορέσουμε εμείς οι μεγαλύτεροι οι γονείς σας, εμείς, το συντομότερο να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις τούτη πατρίδα, όντως να μπει σε αυτό το πνεύμα που έχετε εσείς χαράξει, να λειτουργήσει ειρηνικά και επιτέλους ο τόπος μας να ξαναζήσει
μέρες ειρήνης και αγάπης. Να είστε πάντα καλά. Συγχαρητήρια.